Τώρα λοιπόν μια μικρή γεύση ακόμη από τον Άγιο Ιγνάτιο, από τις 7 επιστολές του, οι οποίες ασχολούνται με πολλά θέματα. Θα σας διαβάσω μόνο ένα-δύο αποσπάσματα από την επιστολή προς Ρωμαίους, όντας ακόμη ο Άγιος Ιγνάτιος στην Σμύρνη, όπου έκανε ένα σταθμό και έγραψε εκεί τις περισσότερες επιστολές. Έμαθε ότι οι Ρωμαίοι χριστιανοί κάνουν προσπάθειες για να αποφύγει το μαρτύριο. Έβαζαν μέσα, έβαζαν γνωστούς, ιστορικά ώστε να πείσουν εκεί τους άρχοντες να μην μαρτυρήσει ο Άγιος Ιγνάτιος. Θα το δεχόμασταν όλοι αυτό. Πόσοι βάζουν μέσα να απαλλαγούν από ταλαιπωρίες κτλ. Ο Άγιος Ιγνάτιος έκανε το αντίθετο. Δέστε εδώ τι γράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους. Επί τη ευκαιρία ας πω εδώ ότι όπως έχουν παρατηρήσει και άλλοι ερευνητές, ο Άγιος Ιγνάτιος είναι ο πρώτος ο οποίος για πρώτη φορά χρησιμοποιεί τους όρους χριστιανισμός. Η λέξη χριστιανισμός χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον Άγιο Ιγνάτιο. Όπως και οι λέξεις καθολική εκκλησία. Δέστε λοιπόν προς Ρωμαίους. Προς φιλαδελφείς. Προς Ρωμαίους. Αρχίζει Ιγνάτιος ο και Θεοφόρος. Ο ίδιος λέει τον εαυτό του Θεοφόρου. Δεν θέλω λέει να φανώ σε εσάς αρεστός και να κάνω αυτό που θέλετε να με σώσετε από το μαρτύριο. Ούγαρ θέλω ημάς ανθρωπαρεσκήσε και δεν θέλω εσείς να φαίνεστε αρεστοί κατά άνθρωπον, αλλά Θεό αρέσε, όσπερ και αρέσκεται. Ούγαρ εγώ ποτέ έξω καιρών τι ούτων Θεού επιτυχήν. Πότε θα ξαναβρω, λέει, άλλη ευκαιρία για να επιτύχω το Θεό. Θεωρούσε το μαρτύριό του ευτυχία για να συναντήσει το Θεό. Μην με γλιτώνετε. Ούγαρ εγώ ποτέ έξω καιρών τι ούτων Θεού επιτυχήν. Πότε θα ξαναβρω παρόμοιο καιρό για να επιτύχω τον Θεό. Ούτε ημείς εάν σιωπήσετε, Κρήτονι έργο έχετε επιγραφήν. Και εσείς αν εγκαταλείψετε αυτά τα μέσα και σιωπήσετε, θα έχετε κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο. Μην λοιπόν φροντίζετε να απαλλάξετε από το μαρτύριο. Εάν γα σιωπήσετε απ' εμού, λόγος γεννήσω με Θεού. Αν εσείς σιωπήσετε για μένα και δεν βάζετε μέσα, εγώ θα γίνω λόγος του Θεού. Εάν δε εραστείτε τη σαρκός μου, αν όμως θελήσετε να με σώσετε, θα είμαι μια μικρή ηχό. Δεν θα είμαι λόγος δυνατός, θα είμαι μία απλή ηχό. Πλέον μη παράσκηστε του σπονδιστήνε Θεό. Μη μου κάνετε τίποτα άλλο παρά να γίνω σπονδί στο Θεό, ότι θυσιαστήριον έτοιμον εστίν, είναι εν αγάπη χορός γενόμενος κτλ. Και παρακάτω. Εγώ γράφω πάσες στις εκκλησίες και εντέλω με πάσιν, γράφω σε όλες τις εκκλησίες και δίνω εντολή σε όλους, ότι εγώ εκών υπέρ Θεού αποθνίσκω, ότι εγώ θεληματικά πεθαίνω για το Θεό, εάν περί μης μη κολλήσετε, αν εσείς δεν με εμποδίσετε. Παρακαλώ ημάς μη εύνοια άκερος γέννης θέμη. Αυτό που κάνετε είναι μια εύνοια άκερη. Μη εύνοια άκερος γέννης θέμη. Άφετε με θηρίον είναι βοράν. Αφήστε με να γίνω βορά των θηρίων. Άφετε με θηρίων είναι βοράν. Διόν θηρίων έστι Θεού επιτυχήν. Μέσα από τα θηρία θα καταφέρω να πάω κοντά στο Θεό. Δέστε τώρα εικόνα. Σύτος ημί Θεού και διοδόν των θηρίων αλήθομαι, είναι ακαθαρός άρτος ευρεθώ του Χριστού. Είμαι σιτάρι και θα αλεστώ με τα δόντια των θηρίων για να γίνω άρτος καθαρός μπροστά στον Χριστό. Μάλλον κολακεύσατε τα θηρία ή να μη τάφος γένονται, να μου γίνουν τα θηρία τάφος. Και μηδέν καταλήπωση των του σώματός μου ή να μη κοιμηθείς βαρύς τιμή γένομαι. Ακόμη θα παρακαλέσουμε τα θηρία λέει να με εξαφανίσουν, να μην αφήσουν τίποτε, ώστε να μην γίνω βάρος σε κάποιον που θα έρθει να φροντίζει μετά για τα υπόλοιπα του σώματός μου. Και μηδέν καταλήπωση των του σώματός μου ή να μη κοιμηθείς βαρύς την υγένομαι. Τότε έσομαι μαθητής αληθής του Χριστού, ότι ουδέ το σώμα μου ο κόσμος σώψεται. Τότε θα γίνομαι αληθής μαθητής του Χριστού, όταν όλο το σώμα μου ο κόσμος θα νουρίζει.
Και παρακάτω. Από Συρίας μέχρι Ρώμης, θηριωμαχώ δια γης και θαλάσσης, νυχτός και ημέρας, δεδεμένος 10 λεοπάρδης. Ο εστί στρατιωτικών τάγμα. Φαίνεται πως η ονομασία αυτής της ομάδας των στρατιωτών οι οποίοι τον συνόδευαν ήταν ένα τάγμα που το ονόμαζαν λεοπάρδης και θηριωμαχώ, λέει, θηρία είναι και αυτά. Δεν είναι μόνο τα θηρία του Κολοσσέου και οι στρατιώτες που μου έχουν βάλει είναι και αυτή θηρία. Από Συρίας μέχρι Ρώμης θηριωμαχώ, δια γης και θαλάσσης, νυχτός και ημέρας, δεδεμένος 10 λεοπάρδης, ο έστι στρατιωτικών τάγμα. Ή και ευεργετούμενοι χείρος γίνονται, οι οποίοι και όταν τους ευεργετώ γίνονται χειρότεροι. Εν δε της αδικήμασης αυτών μάλλον μαθητεύομαι. Και παρά τα αυτά όταν με αδικούν, εγώ διδάσκομαι, ακόμη και από αυτές τις αδικίες. Και εδώ, ο νέμιν είναι ερμηνευτική δυσκολία εδώ, για όσους δεν γνωρίζουν καλά γραμματική και συντακτικό, και τα μπερδεύουν εδώ, ο νέμιν των θηρίων, των εμί ετοιμασμένων, ο νέμιν όμικρον, αλφαγιώτα, είναι ευκτική του ονίνιμι του μέσου. Ονίνιμι σημαίνει ωφελώ. Ονίναμε σημαίνει ωφελούμε. Ο νέμιν των θηρίων σημαίνει θα επωφεληθώ από τα θηρία. Να θα με ωφελήσουν τα θηρία. Ο νέμιν των θηρίων. Ο νέμιν των θηρίων των εμί ετοιμασμένων και εύχομαι σύντομα μη ευρεθύνε. Α και κολακεύσω, εγώ λέω ο ίδιος θα τα κολακεύσω, α και κολακεύσω συντόμως με καταφαγήν. Ουχ ως περτινών δηλαινόμενα ουχ ύψαντο. Όχι όπως μπροστά σε μερικούς δίλιασαν και δεν τους ίγγισαν. Κάν αυτά δε κόντα μη θελήσει, εγώ προσβιάσομαι. Και αν αυτά δεν θελήσουν, εγώ θα τα προσβιάσω να με κατασπαράξουν. Συγγνώμη μη έχετε. Δέστε δύναμη. Συγγνώμη, συγχωρήστε με. Τι μη συμφέρει, εγώ γνώσκω. Μη θεωρείτε παράλογο. Τι μου συμφέρει, εγώ το ξέρω. Τι μη συμφέρει, εγώ γνώσκω. Νυν άρχομαι μαθητής είναι. Τώρα αρχίζω να γίνομαι πραγματικός χριστιανός, πραγματικός μαθητής με το μαρτύριο. Νυν άρχομαι μαθητής είναι. Μηδέν με ζηλώσε των ορατών και οράτων, είναι Ιησού Χριστού επιτύχω. Δεν θέλω τίποτε να επιθυμίσω, ούτε από τα αρωτά, ούτε από τα ορατάτα, μόνο να επιτύχω τον Χριστό. Πύρ και σταυρός, θηρίονται συστάσεις, ανατομέ, διαιρέσεις, σκορπισμοί οστέων, συγκοπή μελών, αλεσμοί όλου του σώματος, κακέ κολάσεις του διαβόλου, επεμέ ερχέστοσαν, ας έρθουν όλα αυτά επάνω μου. Μόνον είναι Ιησού Χριστού επιτύχω. Μόνον και μόνον για να επιτύχω το Χριστόν. Ουδέν μη ωφελήσει τα τρεπνά του κόσμου. Δεν θα με ωφελήσουν τίποτα τα τρεπνά του κόσμου. Ουδέ βασιλεία του αιώνος τούτου. Καλόν μη αποθανήν εις Χριστόν Ιησούν ή βασιλεύει των παράτων της γης. Καλύτερα να πεθάνω για τον Χριστό παρά να είμαι βασιλιάς σε όλη την οικουμένη. Εκείνον ζητώ, εδώ τώρα κορυφώνεται η προς Ρωμαίους επιστολή, εκείνον ζητώ, ο έρωτας, εκείνον ζητώ τον υπερημών αποθανόντα. Εκείνον θέλω τον διημάς αναστάντα. Ο δε το κετός μη επίκειται. Όπου να είναι θα γεννηθώ στην άλλη ζωή. Ο δε το κετός μη επίκειται. Σύγνω τέμι αδελφοί, μη εμποδίσει τέμι ζήσε, μη θελήσει τέμι αποθανήν. Τον του Θεού θέλοντα είναι, κόσμο μη χαρίσεστε, μη δε ηλέξα απατήσετε. Άφετε με καθαρούν φως λαβήν, εκεί παραγενόμενος άνθρωπος έσωνε. Και παρακάτω, και τελειώνω με αυτό, λέει, βασκανία εν ημίν μη κατοικείτο. Μη με βασκάνετε τώρα που πάω να επιτύχω κάτι καλό. Μη δαν εγώ παρών παρακαλώ ημάς, ακόμη και αν εγώ σας παρακαλώ να με σώσετε, να με γλιτώσετε, πίστητέ μη. Τούτης δε μάλλον πίστητε, εις γράφω ημίν. Ακόμη και αν σας παρακαλώ να με γλιτώσετε, μην πιστέψετε, να πιστέψετε αυτά που σας γράφω. Και η αιτιολογία. Ο εμός έρος εστάβρωτε και ούκα εστιν εν εμή πυρ φιλόηλον. Φοβερή θέση αυτή. Ο έρωτάς μου, πόσοι γη είναι οι έρωτες, δεν μας ταλαιπωρούν. Ο έρωτας του Αγίου Εγνατίου ήταν ο Χριστός. Ο εμός έρος εστάβρωτε. Ο έρωτάς μου σταυρώθηκε. Αυτός είναι ο έρωτας και όχι οι έρωτες των θεολόγων, των Ορθοδόξων, του Γιαναρά και άλλων, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρήσει τότε την νεολαία τη και εξακολουθούν ακόμη να την ταλαιπωρούν με τις θεολογίες περί έρωτος κτλ. Που ανάγκασαν τον γέροντα τον Θεόκλητο, τον Διονυσιάτη, να γράψει 2, 3, 4, 5 βιβλία. Πόσα πάτε, Σεραφείμ?
να γράψει εναντίον αυτού του διαστραμμένου έρωτος που δίδασκε ο Γιαναρές, ο οποίος εν ολίγης διδάσκει ότι για να γνωρίσει κανένας, για να φτάσει στον έρωτα του Θεού, πρέπει προηγουμένως να γευθεί τον σαρκικό έρωτα. Τι έκανε ο Άγιος, αυτό έκανε ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτό έκαναν όλοι οι Άγιοι. Πρώτα γνώριζαν γιατί λέει, δεν μπορεί να είναι κανένας ανέραστος, και κατηγορούσε τον Γέροντα Θεόκλητο για συσσωρευμένη εμπάθεια, για συσσωρευμένη από την ασκητική στέρηση, λέει, έχει συσσωρευμένη εμπάθεια και είσαι ανέραστος και δεν καταλαβαίνεις. Φανταστείτε τώρα, ο Άγιος Ιγνάτιος, πώς θα διδάσκει εδώ, ο αιμός έρωτας εσταύρωται. Είχε ανάγκη ο Άγιος Ιγνάτιος από σαρκικούς έρωτες για να φτάσει σε αυτήν εδώ την κατάσταση, να λέει ο έρωτάς μου σταυρώθηκε. Και ουκ έστι εν εμή πυρφιλόηλον. Στου Γιαναρά και των Ορθοδόξων τους έρωτες υπάρχει πολύ πυρφιλόηλον και πυρσαρκικών. Εδώ δεν υπήρχε πυρφιλόηλον. Ουκ έστι εν εμή πυρφιλόηλον. Είδωρ ζε ζών και λαλούν εν εμή έσωθεν μη λέγον. Δεύρω προς τον πατέρα. Ουκ είδω με τροφή φθοράς. Δεν ευχαριστιέμαι, με λέει, με τροφές φθαρτές. Ουδέ ειδονές του βίου τούτου. Ούτε με ειδονές αυτές του βίου. Πού είναι ο σαρκικός έρωτας που Γιαναρά. Όλοι οι πατέρες διδάσκονται αντίθετα. Άρ τον Θεού θέλω, ο εστί, σάρξ Ιησού Χριστού, του εξπέρματος Δαβίδ, και πόμα θέλω το αίμα αυτού, ο έστιν αγάπη κτλ. Ουκέτι θέλω κατά ανθρώπου ζήν, τούτο δε έστε, εάν ημί στελίσετε κτλ. Και τελειώνει η επιστολή με τον συνήθι επίλογο. Αυτά λοιπόν, για να έχουμε σήμερα μία γεύση και από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, και από τον Άγιο Ιάννη τον Χρυσόστομο, από τον εγκόμενο που έκανε προς τον Άγιο Γνάτιο. Είναι καταπληκτικά κείμενα αυτά, τα οποία δυστυχώς είναι άγνωστα και δεν διδάσκονται, και το ποιμνιό μας είναι ακατήχητο και ακαθοδήγητο και γίνεται εύκολα λία. Εύκολη λία σε όλους αυτούς τους αρκολάτρες και τους ερωτομανείς, έστω και αν είναι θεολόγοι.